γλυκούλης μου, μωρέ. Καλημέρα. Και είναι ο Ηλίμας. Κατερίνα, δες πώς έγινα. Καλημέρα, Νίκο. Μαζί μας είναι και ο κύριος Πλουμίδης. Είναι ο παθολόγος, ο θεράποντας ιατρός. Ο θεράποντας ιατρός. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή σας ημέρα, Νίκο μου, πώς είσαι? Κατερίνα, είμαι καλά τώρα. Ζητώ συγγνώμη που με βλέπετε σε αυτή την εικόνα και όχι τόσο, με τόσο ενέργεια όπως συνήθως είμαι, γιατί είμαι λίγο καταβεβλημένος. Αλλά σώθηκα από θαύμα και θα πάω τώρα κατευθείαν να αναβάλω ένα κερί. Γιατί αν δεν ήταν ο γιατρός μου εδώ, ο κύριος Πλουμίδης, να με πιέσει να έρθω στο νοσοκομείο και να μείνω, δυστυχώς, και είναι αλήθεια, δεν θα είχα ξυπνήσει το πρωί μετά το γύρισμα. Αχ, Βενίκο μου. Ήταν τεράστιο λάθος ότι έκανα 8 ώρες γύρισμα μετά από το κάταγμα, τα προβλήματα με τα νεφρά και σχεδόν το έφραγμα που πέρασα και πήγα στα στούντιο και τελικά είμαι ζωντανός και αυτό είναι θαύμα. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω φεύγοντας από εδώ να πάω να ανάψω μια λαμπάδα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Αυτό πρέπει να κάνεις γιατί κυριολεκτικά και να ξεκουραστεί. Από θαύμα σώθηκες. Να μιλήσουμε και με τον γιατρό σου, τον κύριο Πλουμίδη. Κύριε Πλουμίδη, καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Ο Νίκος σώθηκε πραγματικά από θαύμα. Με τους ρυθμούς που δουλεύει ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα το πάθαινε. Τον είχα προειδοποιήσει ότι δεν θα έπρεπε να δουλεύει σε τέτοιους ρυθμούς. Έπαθε υπερκόπωση και από αυτό μέσα σε ένα περιβάλλον ζέστης όπου έκανε ένα γύρισμα 4-5-6 ωρών, πόσο είναι, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, έπαθε αφυδάτωση και κατέρευσε. Με το πέσιμο λοιπόν, έκανε ένα κάταγμα στην μύτη, αλλά περισσότερο έκανε μια οξία νεφρική ανεπάρκεια και ευτυχώς, με την θεραπεία επεκαταστάθη πλήρως. Πέρασε και ένα σαν καρδιακό επεισόδιο, αυτό όμως ήταν αμελητέο, αλλά ουσιοδός πρέπει από εδώ και πέρα να πάρει μερικές μέρες ξεκούρασης και να μπορέσει να ξαναέρθει δυνατός. Μάλιστα. Στην και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου. Θέλω να απευθυνθώ λίγο στον Νίκο, συγγνώμη Λιλί μου, να μας πει τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα στην καθημερινότητά του. Ξέρεις τι έκανα λάθος, για να λέμε μεταξύ μας και τις αλήθειες. Την Κυριακή εγώ είχα ένα γύρισμα πριν το γύρισμα του It's Showtime, που θα το δείτε τώρα σε αυτό το επεισόδιο αυτής της Κυριακής, που ήταν ένα βίντεο κλιπ που έκανα με τη Χριστίνα Παπά. Για να μπορέσω λοιπόν να βγω σε αυτό το βίντεο κλιπ χωρίς μπλούζα και να μην φαίνονται τα παραπάνω κιλάκια που ενδεχομένως μπορεί να είχα, έκανα πολύ έντονη γυμναστική, ίδρωσα γιατί το κάναμε σε εξωτερικό χώρο, λόγω της ζέστης είχε 38 βαθμούς Κελσίου και την επόμενη μέρα το πρωί ξαναέκανα γυμναστική και πήγα στο κανονικό το γύρισμα. Εκεί ο οργανισμός μου αφυδατώθηκε. Τι δεν θα κάνω τώρα? Θα είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Διατροφή δεν θα σου πω ότι θα προσέχω γιατί την πρόσεχα ούτως ή άλλως, αλλά σίγουρα οι ρυθμοί μου θα πέσουν για 1-2 μήνες μέχρι να έρθει καινούργια σεζόν, γιατί νομίζω το χρειάζομαι. Βέβαια, θα μου επιτρέψει, Κατερίνα, να σου πω ότι ρώτησε το γιατρό, γιατί ήμουνα μαζί του αρκετή ώρα στο δωμάτιο. Ρώτησε το γιατρό πότε μπορεί να ξανακάνει γύρισμα, πότε μπορεί να ξανακάνει γυμναστική. Δηλαδή, είναι αδιόρθωτο. Πρέπει να του βάλουμε μυαλό και να ξεκουραστεί. Εμένα με ενδιαφέρει, γιατί πάρα πολλοί και κόσμος να ξέρει, ενδιαφέρει για την κατάσταση της υγείας σου, ότι είσαι καλά. Τους ευχαριστώ αυτό πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μου ήρθαν και εμένα και στην εκπομπή πολλά μηνύματα όταν μάθαν το τι συμβαίνει. Ότι γιατί, παιδί μου, τόσο νέο παιδί, τόσο καλό παιδί, τόσο... τι του συνέβη και ξαφνικά κατέρευσε έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι όλο αυτό ήταν μια υπερκόπωση, μια κακή διατροφή προφανώς. Και δόξα τω Θεώ που το πρόλαβες, Νίκο μου. Κατερίνα, έλαβα 6.500 μηνύματα στο Instagram. Δεν προλαβαίνω να τα απαντήσω. Ξέρεις, με συγκίνησε πάρα πολύ. Όπως με συγκίνησε και η εκπομπή σου και όλο το κανάλι μας, γιατί μου έδωσε περισσότερο δύναμη και σε ευχαριστώ. Και μια και τελειώνει σήμερα η σεζόν για όλους σας εκεί, θέλω να σας δώσω τις ευχές μου και να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και μια μεγάλη αγκαλιά σε όλη την ομάδα σου μπρος και πίσω από τις κάμερες. Και όταν θα ξαναγυρίσεις, θα έρθω εκεί να τα πούμε και από κοντά. Τέλεια, ανυπομονώ. Η μύτη σου τώρα την έχει χειρουργήσει γιατί έχει πάθει κάταγμα που έπεσε, ε? Ναι. Ναι. Δεν έκανες καμιά πλαστική ταυτόχρονα. Δεν ακούει, έχει πέσει η γραμμή του. Λέει για τη μύτη σου. Αν αυτό που βλέπουμε είναι από το κάταμα. Δεν έκανες, λέει, κάποια πλαστική. Αστείευε. Είχα κάνει, Κατερίνα, πλαστική πριν 6 χρόνια. Είχα πληρώσει τόσα χρήματα. Α, και πάει, χάλασε!
Άσε! Να ξαναστραβώσει, καταλαβαίνετε. Πόπο! Δεν πήγανε κανένα. Έγινε μια κλειστή ανάταξη του κατάγματος. Χωρίς να πειραχτεί καθόλου τίποτα η μύτη, θα είναι όπως ήταν. Δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία στο τέλος θα βγει ακόμα πιο όμορφος, γιατί θα φτιαχτεί λίγο ακόμα καλύτερα η μύτη σου. Δεν την έφτιαξε, δεν άκουσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λιλή μου, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο μου. Βλέποντας το επεισόδιο που παίζει την Κυριακή. Λοιπόν, ναι. Δεν ακούσε εσύ, Κατερίνα, μας ευχαριστεί πάρα πολύ και σε ευχαριστεί και εσένα και που συνδεθήκαμε ζωντανά και σου εύχεται περαστικά. Περαστικά, φιλάκια πολλά, γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα. Γεια σας. Γεια σας.